συνελήφθησαν στους νομούς Καβάλας και Ροδόπης από αστυνομικούς των αντίστοιχων διευθύνσεων, 4 διακινητές, 3 ημεδαπή και ένας ολοδαπός, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμους μετανάστες. Στην πρώτη περίπτωση, στην Εγνατία Οδό, αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης πραγματοποίησαν σημαστάσεις σε οδηγό για ταχυφορτηγού αυτοκινήτου, πλην όμως αυτός δεσημορφώθηκε και ακολουθήθηκε από τους αστυνομικούς. Εκεί διαπιστώθηκε ότι μετέφερε 3 μη νόμιμους μετανάστες. Στη δεύτερη περίπτωση, στην Εγνατία Οδό Κομωτινής Ξάνθης, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος του Τμήματος Ασφαλείας Κομωτινής συνέλαβαν 3 ημεδαπούς δράστες, διότι μετέφεραν και αυτοί 5 μη νόμιμους μετανάστες. Συνελήφθησαν στην Καβάλα στο πλαίσιο δράσεων για την καταπολέμηση διάδοσης των ναρκωτικών από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών με τη συνδρομή αστυνομικών. Από την Ομάδα Εγκλήματος του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας, έναν ημεδαπό σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί σε έρευνα πραγματοποίησαν στο σπίτι του έντοψαν καλλιέργεια 2 φυτών κάναβης, ύψους 20 εκατοστών και 1 μέτρου. Την ίδια στιγμή εντόπισαν και ένα ολοκληρωμένο σύστημα καλλιέργειας φυτών σε εσωτερικό χώρο.